Δείξατε, λέτε, μεγάλη ετοιμότητα στα σχολεία και τα πανεπιστήμια. Στα σχολεία 25 και πάνω μαθητές στιβαγμένοι σε αίθουσες κλουβιά. Καθαρίστριες λείπουν, εκπαιδευτικοί επίσης. Τα πανεπιστήμια δεν έχουν ανοίξει ακόμα. Δική σας είναι η ευθύνη. Πάρτε την ευθύνη σας και ανοίξτε τώρα τα πανεπιστήμια. 100.000 παιδιά πέρασαν φέτος, τους δώσατε συγχαρητήρια και είναι ακόμα επί ξύλου κρεμάμενοι. Πολλές οικογένειες ήδη πληρώνουν ενίκια για να μένουν τα παιδιά τους, τα οποία όμως σπίτια που νοικιάσαν είναι ακατοίκητα, αφού είναι κλειστές οι σχολές. Ντροπή σας. Ούτε μια μάσκα της προκοπής δεν δώσατε στα σχολεία. Βέβαια, από ό,τι φαίνεται, το μέγεθος της μάσκας δεν ήταν λάθος. Αυτό το μέγεθος παραγγείλατε, γιατί αυτό που θέλατε ήταν οι μαθητές να έχουν καλυμμένα όχι μόνο τα στόματά τους, αλλά και τα μάτια τους, για να μην βλέπουν τη δική σας ανευθυνότητα. Σας αποστόμωσαν και εσάς και τα διάφορα καλοπληρωμένα παπαγαλάκια σας, οι χιλιάδες μαθητές στο κέντρο της Αθήνας και σε άλλες πόλεις, που φορώντας όλα τα παιδιά, όλοι οι μάσκες, απέτησαν τα αυτονόητα. Αποφασιστική μείωση του αριθμού μαθητών ανά τάξη, έκτακτα κονδύλια για μαζικούς διορισμούς εκπαιδευτικών και εργαζομένων στην καθαριότητα, μέτρα υγιεινής και ατομικά μέτρα προστασίας. Και όταν οι μαθητές και οι μαθήτριες σας λένε για τις ευθύνες σας, σας λένε αγωνιστικά μαζί με τους δασκάλους τους, τους γονείς τους, τις προτάσεις τους, τις σκέψεις τους για το τι πρέπει να γίνει στα σχολεία τους, ακόμα και από πού πρέπει να εξοικονομηθούν χρήματα του προϋπολογισμού, γιατί όχι άλλωστε, τους θεωρείτε και υποκινούμενους. Αμφισβητείτε ακόμα και το δικαίωμα της άποψης, της ενημέρωσης και της γνώσης για το πόσο στοιχίζουν, για παράδειγμα, τα πολεμικά αεροπλάνα που αγοράζατε από τη Γαλλία και πόσο κοστίζουν στον ελληνικό λαό οι στρατιωτικές συμφωνίες με τις Ηνωμένες Πολιτείες, μιας και σήμερα μας επισκέπτεται το γεράκι του Πενταγώνου, ένα από τα γεράκια δηλαδή, δεν είναι ο μόνος, ο Πομπέος σε Θεσσαλονίκη και Σούδα αύριο, και οι εργαζόμενοι, οι φορείς της Θεσσαλονίκης και της Κρήτης κάνουν κινητοποιήσεις. Και μην μας πείτε πάλι ότι έρχεται για να βοηθήσει αυτό τον ελληνικό λαό και να βάλει στη θέση της την επιθετική Τουρκία, γιατί ξέρετε πολύ καλά αυτό που ξέρει και ο ελληνικός λαός, ότι αυτά τα γεράκια είναι που υποδαβλίζουν τους ανταγωνισμούς, τις επεμβάσεις, τις πολεμικές συγκρούσεις. Είναι όλοι αυτοί και εσείς μαζί που θα στείλετε τα παιδιά μας σαν κρέα στα κανόνια τους, και μάλιστα αμέσως μόλις τελειώνουν το σχολείο, από τα 18 τους χρόνια, με βάση τη μείωση του ορίου ηλικίας που προωθείται για την υποχρεωτική κατάταξη στο στρατό. Μόλις τελειώνουν δηλαδή το λύκειο. Είστε όλοι εσείς που θέλετε τους μαθητές των 17 και 18 χρόνων να ψηφίζουν στις βουλευτικές, ευρωεκλογές, στις τοπικές εκλογές, αλλά δεν τους αναγνωρίζετε το δικαίωμα να έχουν πολιτική άποψη, να έχουν γνώμη για όσα βιώνουν, να αποφασίζουν μέσα από συλλογικές δημοκρατικές διαδικασίες για τις μορφές πάλης και να διεκδικούν τα αυτονόητα. Αντίθετα, τους στέλνετε εισαγγελείς, τις δυνάμεις καταστολής, την άδικη τιμωρία μέσα στο σχολείο. Αυτή είναι η δημοκρατία σας, η όρκη πίστη σας στις ελευθερίες και τα ατομικά δικαιώματα.